καρκίνο του μαστού, η Νικολέτα Παντελίδη Τσαγκάρη. Είναι πρώην ασθενής. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να δείξουμε το βιβλίο στον κόσμο. Για δείξτε το. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Το βιβλίο. Όλα για τον καρκίνο του μαστού και την αντιμετώπιση του. Ακριβώς. Έχει και... πώς το λένε, η μαρτυρία σας. Δεν είναι ακριβώς η μαρτυρία. Είναι η μαρτυρία μου, αλλά μέσα από πρακτικές οδηγίες. Δηλαδή, είναι ένα βιβλίο οδηγός, ο οποίος έχει γραφτεί για ενημέρωση, για σωστή πληροφόρηση των ασθενών. Mm-hmm. Είχα διαπιστώσει ότι για την πρόληψη υπήρχαν πάρα πολλά ενημερωτικά, σε έντυπη μορφή φυλάδια κτλ. Αλλά φυλάδια τα οποία απευθύνονταν στον οδηγό, στον ίδιο τον ασθενή, δεν υπήρχαν. Ναι. Οπότε αρχικά εγώ ξεκίνησα να παίρνω κάποιες σημειώσεις για μένα, για προσωπική χρήση, και ακολούθως αποφάσισα ότι θέλω αυτά τα πράγματα να φτάσουν και στο ευρύ κοινό, να φτάσουν και στις υπόλοιπες ασθενείς, που ίσως να μην ξέρουν πού να αποταθούν ή πού να ψάξουν για τέτοιου είδους πληροφορίες. Ξεπεράσατε τον κίνδυνο. Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ. Σε τι ηλικία διαγνωστήκατε? Στα 45. Μετά από ποια εξέταση? Υπερήχο. Mm-hmm. Είχα κάνει υπερήχο μαστού και φάνηκε ότι υπήρχε ένα ογκύδιο το οποίο έχρησε περαιτέρω διερεύνηση. Είχε γίνει η βιοψία, επιβεβαιώθηκε ότι αυτό που είχαμε υποψιαστεί από την αρχή, ότι μιλούσαμε για κακοήθεια. Mm-hmm. Και ακολούθως ξεκίνησε ο αγώνας για τη διαχείριση του καρκίνου του μαστού. Θέλετε να μας πείτε λίγο πώς το βιώσατε όλο αυτό μέσα? Στην αρχή σίγουρα είναι άσχημο. Είναι σοκ. Παθαίνει ο ασθενής ένα σοκ και γύρω του. Προσπαθείς να βρεις τρόπους, μπορεί να, να αρχίσεις να λες γιατί εγώ, γιατί αυτή τη στιγμή, γιατί, αλλά ακολούθως πρέπει να μαζέψεις τα κομμάτια σου και να σταθείς τα πόδια σου για σένα, για την οικογένεια σου, για τους φίλους σου και να βρεις τους τρόπους να το διαχειριστείς πρώτα εσύ ο ίδιος σαν ασθενής και μετά και γύρω με τη βοήθεια πάντοτε των επαγγελματιών υγείας. Πάντως αυτό που μας λένε πάρα πολλοί ειδικοί, αλλά και άνθρωποι που πέρασαν μέσα από αυτή την περιπέτεια, είναι πόσο σημαντικό είναι ο κόσμος γύρω σου να είναι και αυτός ενημερωμένος, βέβαια, να είναι πάρα πολύ καταρτισμένος και να έχει την ψυχολογική αντιμετώπιση που ξέρετε, πρέπει. Ξέρετε, καμιά φορά στην προσπάθειά μας να τους προστατέψουμε, τους γύρω μας, ναι, δεν τους αφήνουμε να γίνουν involved, να βοηθήσουν ούτε εμάς, ούτε τους άμεσα δικούς μας ανθρώπους, όπως είναι ο σύζυγος ή τα παιδιά. Πρέπει να τους αφήσουμε. Εγώ είμαι αυτή της φιλοσοφίας. Πρέπει να αφήσουμε τους ανθρώπους που θέλουν πραγματικά να είναι δίπλα μας, να είναι δίπλα μας. Πρώτα-πρώτα θα βοηθήσουν και εμάς, θα βοηθήσουν και το άμεσα οικογενειακό περιβάλλον, αλλά πάνω απ' όλα θα νιώσουν και οι δικοί μας άνθρωποι ότι κάνουν κάτι για μας. Και αυτό θα τους κάνει να νιώσει και αυτούς ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, να πούμε ότι ο οδηγός τον οποίο συγγράψατε διανέμεται δωρεάν. Εννοείται. Δεν πωλείται. Όχι, δεν πωλείται. Είναι στόχος μου ήταν η πληροφόρηση των ασθενών για αυτά που εγώ είχα βιώσει και είχα δυσκολευτεί να διαχειριστώ, να αντιμετωπίσω. Mm-hmm. Είναι οδηγίες οι οποίες έχουν γραφτεί συμβουλές, δεν θα το λέγα περισσότερο οδηγίες, συμβουλές είναι. Οι οποίες έχουν γραφτεί και έχουν επικυρωποιηθεί από τους αντίστοιχους επαγγελματίες υγείας, γιατί ήθελα να είναι σωστή η πληροφόρηση που παίρνουν οι ασθενείς. Σωστά. Άρα τα εύσημα δεν ανήκουν μόνο σε μένα, ανήκουν και στους πολλούς επαγγελματίες και άλλους επαγγελματίες υγείας που έχουν δώσει ανατροφοδότηση για αυτόν τον οδηγό. Η κάθε ενότητα έχει ελεγχθεί, έχει επικυρωποιηθεί από τον αντίστοιχο επαγγελματία υγείας για να φτάσουν στον ασθενή στις σωστές πληροφορίες. Πρέπει όμως να πω ότι ο οδηγός πάντα λειτουργεί επικουρικά. Ναι. Ο γιατρός είναι αυτός που έχει την ευθύνη. Σωστά. Τον γιατρό μας πρέπει να ακούμε. Μην ξεχνάμε ότι κάθε περίπτωση είναι μοναδική και ιδιαίτερη. Οπότε ο οδηγός θα λειτουργεί επικουρικά. Μάλιστα. Θα συμπληρώνει αυτά που ίσως μπορεί να ντρεπόμαστε, να ρωτήσουμε τον γιατρό μας. Έχετε πάρει feedback, έχει διαβάσει κόσμος που περνάει αυτή την περιπέτεια, ναι, το βιβλίο. Τι σας λένε οι ασθενείς? Απίστευτα σχόλια. Έχω πάρει απίστευτα σχόλια. Σχόλια τα οποία με έχουν συγκινήσει. Έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία δηλαδή, αυτή η αντιμετώπιση. Ότι. Παναγία. Δεν. Είναι πολύ
Δεν θα ήθελα να δώσω λεπτομέρειες, γιατί θεωρώ ότι είναι προσωπικά μηνύματα που μου έχουν στείλει και θέλω να το κρατήσω σε αυτό. Αλλά τα σχόλια είναι υπέροχα, όμορφα, που δεν έχει περάσει από την ημέρα που έχει μπει στα social media αυτό το πράγμα. Τα μηνύματα που παίρνω είναι συγκινητικά. Μάλιστα. Δεν κρύβω ότι έτυχε φορά να δακρύσω από τα μηνύματα που έχω πάρει από ασθενείς. Αυτό σημαίνει ότι το δικό σας βίωμα είναι και κοινό βίωμα άλλων ανθρώπων. Μα είναι κοινό βίωμα. Και ο στόχος ήταν ότι αυτό που ήθελα να δείξω είναι ότι υπάρχει, ναι, έχω διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού. Εγώ και εκατομμύρια άλλες γυναίκες. Δεν είμαι μόνη μου σε αυτό. Έχει και άλλες που παλεύουν. Πού βρίσκουμε το βιβλίο, τον οδηγό? Ο οδηγός θα διανέμεται, όπως είπαμε, πάντοτε δωρεάν από όλα τα κέντρα μαστού, τα ογκολογικά κέντρα, από κάποια εξειδικευμένα διαγνωστικά κέντρα που ασχολούνται ιδιαίτερα με τον μαστό, κάποια κέντρα λεφιδήματος και επίσης από τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και τον ΠΑΣΗ ΚΑΦ σε πανκύπρια βάση. Μάλιστα, και γίνεται και μια εκδήλωση για να το παρουσιάσει. Ναι, ναι, απόψε είναι η επίσημη παρουσίαση του οδηγού. Θα δείξουμε και την αφίσα, ένα λεπτό, την έχουμε προετοιμάσει. Ναι. Νάτι. Λοιπόν, ναι, ναι. Σας ακούμε. Είναι η ώρα 7:30 στο Αμφιθέατρο Νίκου Σιακόλα. Στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου. Βρίσκεται δίπλα από το Καραϊσκάκιον Ίδρυμα. Είναι πίσω από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Είναι υπό την αιγίδα της Προέδρου της Βουλής, η οποία είχα την τιμή να προλογίσει κιόλας τον οδηγό. Και είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχόμαστε ευχαριστώ. Το μήνυμα του βιβλίου και το βιβλίο να φτάσει μακριά σε όλους τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ένα μάθημα δύναμης και ζωής μόλις ακούσαμε. Πάμε να ακούσουμε κι άλλο ένα όμως από ανθρώπους που πραγματικά πάνε την κατάσταση ένα βήμα παρακάτω. Έχει βγει έξω η Ιουλιέτα Μιχαήλ, θα μας τα περιγράψει εκείνη για το που βρίσκεται, διότι έχουν στήσει και ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί κάποιοι φίλοι. Καλό μεσημέρι, Χριστό, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς όπως τα είπα.